Έλα, Μάριε! Βασίλη! Έλα! Βασίλη, να μ' ακούς, αγόρι μου! Σε ακούω! Έλα, Βασίλη! Φίλε, είμαι ψιλοχάλια, Βασίλη! Έχει μπουκωμένη, μην τρέχουν τα μάτια μου, χάλια είμαι! Τώρα ξάπλωσα μία ώρα το μάτια, λιγάκι, αυτός... Μη μας κολλείς κανένα κορονοϊό, ρε πούστη! Δεν είναι κορονοϊός, δεν είναι κορονοϊός, Βασίλη! Δεν είναι κορονοϊός, είναι κρύο μονάσχημα, αυτό που έχουν όλοι! Πήρα μου έδωσε ο Σονίλ καραμέλες και θα κατεβώ να πάρω και σιρόπι. Είναι τα λεμά μου, το ζόρι βγαίνει η φωνή μου και την έχει μύτη μου. Δεν είναι κορονοϊός. Καμία σχέση, δεν είναι κορονοϊός. Με κάρβασε, κρύωσα λίγο το Σάββατο, που κατάλαβα. Κρύωσα το Σάββατο. Ποιος ρε φίλε σε κόλλησε να πούμε. Ποιος σε κόλλησε. Πήγες για μπάνιο πάλι το Σάββατο. Άμα πεις καμιά μαλακία σε καμιά παραλία, έτσι είναι. Όχι ρε, πιο μπάνιο το Σάββατο. Μήπως πήγες για ηλιοθεραπεία, λέω, και έπλεξες. Όχι ρε μάτια μου, κρύωσα, όχι παλικάρι μου, όχι. Απλά κρύωσα, δεν καλά. Δεν δίθηκα πολύ καλά, αυτό είναι. Μαλακία, τέλος πάντων. Λογικά κάποιος από κάπου κόλλησα, έχουν όλοι. Όλοι. Στην Πορτατική είναι η μισή με τέτοιο. Ναι. Μπήκα στη Ρουμπίνη σήμερα, μου λέει η μισή έτσι έρχονται, λέει Μάρια. Η μισή λέει έτσι είναι. Έχω τραβήξει να δίνω καραμέλες αυτές τις οσοζίλο, οσομίλ, πώς λέγονται τις πήρα. Πολύ καλές που τις λιώνει στο στόμα. Μπορώ να το παλέψω, ρε πούστε, αλλά κάτσε ρε ξεκουράσω, τι να το παλέψεις, κάτσε ξεκουράσω, άστο, σιγά τώρα. Είναι άσχημη εικόνα, τρέχουνε, είμαι με τα δωμάτια συνέχεια, καταλαβες. Ναι, είμαι ναι. Είμαι με τα δωμάτια συνέχεια, αυτή είναι η μαλακία. Δεν είναι ωραίο σαν εικόνα. Να είμαι στα ραδιόφωνο κάπως, να το παλέψω. Ραδιόφωνο έκανες σήμερα ή ξεκουράστηκες. Αν έκανε. Ράδιο. Τι λέει, Βασίλη, κάνεις κάτι διακοπές, Βασίλη. Ραδιόφωνο, ρε. Πήγα, έφυγα 6 παρα 20. Έφυγα, έτσι πέκα, έμεινε ο φόκος, ούτε καν μίλησα, έφυγα 6 παρα 20. Καλά, άμα είδες ότι δεν σηκώθηκες καλά, γιατί δεν το πάλεψες, ρε φίλε, να με πεις. Εντάξει. Ας τη μέρα, σήμερα κάτσω να ξεκουραστώ. Και σε μένα και στο ραδιόφωνο. Δεν ήμουν έτσι το πρωί. Τώρα έγινε. Τι κυλιόμενος ιός είναι αυτός, ρε πούστη. Χθες ήρθες, ήσουν χάλια, σε είδα. Okay. Σήμερα σηκώνεσαι καλά. Το πρωί ήμουνα καλύτερα. Πήγα καλύτερα. Κατέβηκα από συλλογήτρια γιατί πήγα για να πάρω χαρτί για τον ΕΒΟΕΑ. Ναι. Δεν μπορώ να μιλήσω κιόλα τώρα. Γιατί μου κουμπουκόμουν τον ΕΒΟΕΑ 20 του μηνός την Παρασκευή. Ναι. Και πρέπει κιόλα να με κατεβώ ή αύριο ή μεθαύριο για να κάνω μια θεέρατη κανονισμού. Γιατί έχω κόψει τον ΕΒΟΕΑ που πάει καθάρισα. Μετά έγινε τώρα ήρθα ξάπλωσα. Λέω το παλεύω ρε πούστη, το παλεύω εντάξει. Πήρα και Παναντόρ. Αλλά βλέπω, δεν είμαι, μην με βρει τώρα έξω, εγώ τώρα έτσι έξω και γίνω χειρότερο. Αυτό που πάμε και είναι και αποκουστική εικόνα. Σαν εικόνα, δεν είναι ωραία εικόνα. Να είμαι με τα χαρτομάτιλα συνέχεια. Ναι. Έχω κάνει τώρα μισό πατή με χαρτομάτιλα. Δεν είναι ωραία εικόνα. Για εικόνα. Δεν ήταν ραδιόφωνο, δεν μπορεί να είναι στο ραδιόφωνο. Ένα μιλασιό μιλάει και ο άλλο που βάζει και τέσσερα τραγούδια, τα άλλα δεν καμιθεί, δεν ξέρει τίποτα. Ναι, ναι. Γι' αυτό φοβάμαι. Γι' αυτό φοβάμαι. Καλά. Και θέλει και μαλακία σήμερα, μάνα μου, στο Αγγλία, Ιταλία, τι είναι το μάλλον τα μαλακία μάτς είναι αυτό τώρα. Εντάξει, περασμένη η Αγγλία. Εντάξει, πιο καλά όχι αύριο, ο Άρης είναι αύριο. Ε? Τον Άρη δεν είναι αύριο, ο Άρης είναι αύριο, με την Άγκαρα. Αύριο καλύτερα, άμα είναι να... Σκέφτηκα, άμα είναι. Τώρα εσύ τώρα Άρης με την Turk Telekom εδώ, τώρα θα πάθεις κατάθλιψη να δεις μπάσκετ. Καλύτερα, άμα είναι αύριο να πω να κάνεις με τα παιδιά. Με τον Τρούλιν και με τον Παπαδόπουλο. Α, εντάξει, ωραία. Ωραία. Αυτή τώρα θα κάνουμε 10 και 4. 10. 10, λουκούδι, εντάξει, ωραία. Με φανιάρο και όσα πάρω και Παναντόρ τώρα σήμερα, άλλες καραμελίσεις, ένα καραφτάι, και θα είναι εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει. Βάλε και μια φέτα με λογάδι εκεί και λίγα, πώς το λένε, αμυγδαλόγαλα να στρώσει το πράγμα. Τι αμυγδαλόγαλα, ρε φίλε. Αμυγδαλόγαλα το πρωί έφαγα. Πώς θα τη βγάλεις τώρα, τι θα κάνεις, τσαγάκι τέτοιο, τι θα φας τώρα για βράδυ, πώς θα τη βγάλεις. Τσάι και φρυγανιά τίποτα. Τσάι και φρυγανιά. Τσάι, φρυγανιά και μπανάνα, σέβο. Τι μπανάνα ρε πούστη. Τσάι του φρυγανιά με την μπανάνα, πώς κολλάει την μπανάνα. Τέλος πάντων. Βασίλη, αγόρι μου, μην μιλάω πολύ φίλε. Εντάξει, άντε, περαστικά. Μιλάμε αν... Μιλάμε και αύριο, θα σε πάρω και το πρωί. Θα σε πάρω και το πρωί εγώ, αλλά κλεισμένο, εντάξει μας, θα είναι εντάξει. Τεστ για COVID έκανες, καλού κακού. Ναι ρε, σου λέω, δεν είναι, ρε, ναι.
Εγώ για μένα δεν με νοιάζει. Εγώ με τον Τρέγια έκανα εκπομπή που είχε COVID. Εγώ έχω αντισώματα, δεν έκανα εμβόλια. Δεν φοβάμαι. Τους άλλους τίποτε. Όχι, φίλε. Εγώ, φίλε, μπορώ να πάω να κάνω το αντιγρυπτικό. Μπορώ να πάω να κάνω το αντιγρυπτικό. Το κλασικό, το αντιγρυπτικό. Αντιγρυπτικό, θα κάνεις το αντιγρυπτικό. Όχι, δεν ξέρω, μπορεί. Δεν ξέρω, μπορεί. Μπορεί, το σκέφτομαι, δεν ξέρω. Το εντάξει. Το αντιγρυπτικό, το κλασικό, που υπάρχει 30 χρόνια το αντιγρυπτικό. Α, ναι, το. Ναι, ναι. Ε, αγόρι μου το αντιγρυπτικό το είχαμε τη μάνα μου και μπαμπά μου το κάνω γιατί τέλει του 80. Εντάξει. Το αντιγρυπτικό σου λέω, όχι COVID, το αντιγρυπτικό. Ναι, ναι. Εντάξει. Ωραία, Βασίλη, καλά, ρε. Έγινε, άντε. Αν κάτι χτύπα τηλέφωνο. Το τηλέφωνο το έχω μέχρι με κινητό, το χωριστό. Άμα θες κάτι χτύπα, πάρε τηλέφωνο, θες κάτι. Όχι, εντάξει, όλα καλά. Άντε, 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 καλή ξεκούραση. Έστω διάλο μόνο με αφήσα σήμερα. Έχα από την κουτάρα μου. Γιατί νομίζω ότι έχει COVID και δεν έχει κάνει ούτε τεστ ούτε τίποτα. Εγώ. Άμα ακούω καταρροή εδώ τέτοιο, το φοβάμαι για COVID εγώ τη δουλειά. Μας κολλήσει όλους ο πούστης.